βελτίωση. Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Και θα κάνω και ένα πολιτικό σχολιασμό. Κύριε Βίτσα, κάντε μία προσπάθεια, σας παρακαλώ, στα 5 λεπτά για να κερδίζουμε δυνατή χρόνο. Δυνατή προσπάθεια. Εντάξει, θα έχετε μία μικρή ανοχή. Ορίστε. Ο στόχος μου ήταν να μιλήσω για την τροπολογία με γενικό αριθμό 244 και ειδικό αριθμό 48. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να προστατεύσω πολιτικά και νομικά δύο βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θα τους δώσω όμως μελέτη για το βράδυ, με αυτή την έννοια. Γνωρίζετε ότι το σοβαρότερο πιθανά ζήτημα, άλλωστε αυτό συζητιέται και σήμερα στην Σύνοδο, είναι το ζήτημα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης. Σας παρακαλώ, κάθε φορά πολλές παρεβαίνετε, είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Θα βρείτε πάρα πολλές. Σας παρακαλώ. Ήρεμα, κύριοι συνάδελφοι, αφήστε, θα προστατέψω εγώ τον Υπουργό, δεν χρειάζεται εσείς. Για να σας ανέβει η πίεση. Οπότε περιμένετε και πριν ξεκινήσω. Συνήθως είμαι ψύχρεμος άνθρωπος και θα παραμείνω. Εγώ λέω ότι σε αυτή τη βάση ο ελληνικός λαός, η ελληνική κυβέρνηση, το σύνολο των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων επιτελεί ένα έργο υπεράσπισης των ανθρώπινων αξιών, υπεράσπισης της συνθήκης της Γενέβης, υπεράσπισης του πατριωτικού μας αλλά και του διεθνιστικού μας χρέους. Σε αυτό το έργο συμβάλλουν ή κλήθηκαν να συμβάλλουν και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ακριβώς ξεκινώντας από μια βάση για να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε πλήρως έτοιμοι σε σχέση με το καθήκον μας της φιλοξενίας και της συνολικής αυτής διαχείρισης. Αυτό επιτελεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά κατά κύριο λόγο το ρόλο που θα παίξει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την δυνατότητα ενεργής συνδρομής του στις τομείς της στέγασης, της σύντησης, της υγειονομικής περίθαλψης και των μεταφορών των προσφύγων και των μεταναστών που εισέρχονται στη χώρα. Με αυτή τη λογική, μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία, αναλαμβάνουμε ένα συντονιστικό ρόλο. Αυτός ο ρόλος υπάρχει για τώρα. Ευελπιστούμε, και θέλω να το πω στην Ελληνική Βουλή, ότι θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως, άσχετα με το γεγονός ότι θα συνδράμουμε και επέκεινα, μέχρι το ελληνικό Πάσχα ή και λίγο πιο πριν. Οπότε όλη αυτή η διαδικασία θα περάσει πλέον στον πλήρη συντονισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μείνω μόνο στο ζήτημα που ήδη και μόνο αυτό που νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ενστάσεις. Είναι σαφές ότι όλη η διαδικασία που έχει ακολουθηθεί και όλη η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει και το διαγωνιστικό της μέρος. Και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε ότι όταν υπάρχουν προμήθειες για τη Λέρο, κατά κύριο λόγο θα γίνονται στη Λέρο. Όπως και για τη Χίο, κατά κύριο λόγο θα γίνονται στη Χίο. Όπως για την ΚΟ, τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα θα αγοράζονται από το Πύλι. Πρέπει όμως στο μεσοδιάστημα των 6, των 7 ημερών, γιατί γνωρίζετε ακόμα και οι πρόχειροι διαγωνισμοί έχουν ένα όριο μέσα στο οποίο μπορούν 3 μέρες, ναι, αλλά η σύντηση δεν μπορεί να του πεισφάει μετά από 3 μέρες. Άρα και αυτό θα γίνεται με αιτιολογημένο τρόπο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεύτερο, το νομικό ζήτημα, μια και αναφέρθηκα και στα νομικά. Αν συμφωνούμε ότι αυτή είναι μια κατάσταση επίγουσα, τότε δεν μου πρέπει να αναφερθώ μόνο σε αυτό την τροπολογία, αλλά να αναφερθώ και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
σε περιπτώσεις κατεπίγουσας ανάγκης. Απλά θέλω να σας θυμίσω την Οδηγία 24 του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 32, όπου αναφέρεται σε τέτοιες περιπτώσεις και το γεγονός ότι όπου υπάρχει πιθανή σύγκρουση πράξεων και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, υπερισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γι' αυτό είπα να σας προφυλάξω σε σχέση με αυτό το πράγμα και το πώς θα γίνει αυτό το ζήτημα. Άρα εμείς θέλουμε... Κύριε Αθανασίου, σας παρακαλώ. Μετά τρεις συναδέλφους έχετε το λόγο, θα μιλήσετε. Μη προβλέψουμε, είναι το γεγονός ότι τη μία μέρα υπάρχει μια μεταναστευτική ροή 200 ανθρώπων και την άλλη μέρα υπάρχει μια μεταναστευτική ροή 3.000 ανθρώπων. Αυτό θέλω να σας πω. Άρα με αυτή τη λογική, και μπορείτε να διαβάσετε γιατί και έδωσα και παραπέρα εξηγήσεις σε σχέση με τη λήξη αυτού του πράγματος και τα λοιπά. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα. Γίνεται μια γενικότερη συζήτηση. Εγώ θέλω να κάθε φορά πρέπει να θυμάμαι την ιστορία. Το 1974, και δεν αφορά την τροπολογία, μετά τη δικτατορία έγινε μια σημαντική αλλαγή στην Ελλάδα. Δηλαδή πάψαμε να λειτουργούμε με πιστοτητικά κοινωνικών προτιμημάτων, οι κομμουνιστές και οι άλλοι αριστεροί μπορούσαν να λένε τις ιδέες τους χωρίς να πηγαίνουν στα ξερονήσια και να ψηφίζουν τα κόμματά τους. Ναι, έγινε όλα αυτά, το κέρδισαν. Δεύτερο, το 1981 γίνεται μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Θέλω να σας θυμίσω ότι πέραν του γεγονότος ότι υπήρχε η μάχη της λαχαναγοράς και η μάχη των βιτιοφόρων, οι παλιότεροι θα το θυμόσαστε, ότι εκείνο τον καιρό έγινε και μια αλλαγή στη Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε αρχηγό. Η πρώτη δήλωση τότε του αρχηγού, και πηγαίνετε στη Βραδινή και στην Ακρόπολη εκείνης της περιοχής, της περίοδου, αρχές του 1982, το 81 έγινε η αλλαγή, το 82 άλλαξε η Νέα Δημοκρατία αρχηγό, τότε η πρώτη δήλωση του ήταν «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν αλλαγές στις δομές των δημοσίων υπαλλήλων». Και το κατανοώ πια, κάνοντας μια αντιπαράθεση, ότι οι καιροί περνάνε, οι καταστάσεις αλλάζουν, αλλά η τακτική μένει ίδια. Η τακτική μένει ίδια. Ωραία, να κλείνουμε όμως, γιατί φύγατε από την τροπολογία τώρα. Έτσι. Δύο φορές. Φτάσατε το 82. Έφτασα στο 95. Ναι. Το 15 λοιπόν έγινε μια μεγάλη διαφορετική πολιτική αλλαγή. Η χώρα βγαίνει από το κομματικό και το πελατειακό κράτος σε μια διαδικασία συνεχούς δάνειας οικονομικής πολιτικής που το ιδρύει, προσπαθεί να κάνει υποκαθεστώς επιτροπίας που άλλοι την έβαλαν μια σειρά βήματα. Και αυτά τα βήματα έχουν και το παράλληλο πρόγραμμα. Καταλαβαίνω την αντιπολίτευση. Έχετε ζαλιστεί γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείτε να μην καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πολιτική που είναι και αριστερή και ρεαλιστική. Έχετε ζαλιστεί γιατί βλέπετε ότι η Ελλάδα βγαίνει μπροστά και στην Ευρώπη και εκτελεί και το διεθνιστικό της καθήκον και αλλάζει κιόλα στην Ευρώπη. Βεβαίως έχετε ζαλιστεί. Θα περιμένετε. Κύριε Υπουργέ, μην με αναγκάσετε να σας το έτσι. Ένα δευτερόλεπτο. Ναι, αλλά όταν μου ζητάτε το λόγο επί της τροπολογίας, μιλάμε επί της τροπολογίας. Παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό να ολοκληρώσετε. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν μπορείτε για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, η αριθμητική τα λέει, να αμφισβητήσετε τα αποτελέσματα των τριών εκλογικών μαχών, και προσπαθείτε όμως συγχρόνως, φωνασκώντας προς όλες τις κατευθύνσεις, να υπερασπίσετε τις δομές εξουσίας, οι οποίες σας ανυπαρήγαγαν και σας φέρανε όλα αυτά τα χρόνια στην εξουσία. Να είμαστε καθαροί. Με δημοκρατικά δικαιώματα, με δομές νέες της εξουσίας, θα προχωρήσουμε και στη χώρα μας. Ευχαριστώ.